Γεια σας. Είμαι ο Μινάς Ζασιγέννης από το Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας. Σήμερα θα σας παρουσιάσουμε ενότητα 3 από τα λειτουργικά συστήματα με θέματα διεργασίες, καταστάσεις διεργασιών, process control block και νήματα. Το έργο αυτό υποστηρίζεται από τα ανοιχτά ψηφιακά μαθήματα του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας. Ο σκοπός λοιπόν της σημερινής ενότητας είναι να γίνει κατανοητή η έννοια της διεργασίας, η παρουσίαση των καταστάσεων των διεργασιών και η σημαντικότητα των νημάτων. Η διεργασία, ένας όρος που το χρησιμοποίησα σήμερα και σε προηγούμενες διαλέξεις, είναι ο μηχανισμός εκτέλεσης ενός προγράμματος. Είναι λοιπόν μια ενεργή οντότητα, ενώ το πρόγραμμα είναι μια παθητική οντότητα. Το πρόγραμμα λοιπόν από μόνο του δεν είναι μια διεργασία, θα πρέπει να εκτελεστεί. Κάθε φορά που εκτελείται ένα πρόγραμμα, θα δημιουργεί μια διεργασία. Αυτό σημαίνει ότι αν εκτελέσουμε ταυτόχρονα το ίδιο πρόγραμμα πολλές φορές, τότε θα έχουμε και πολλές διαφορετικές διεργασίες. Η εκτέλεση μιας διεργασίας γίνεται σειριακά. Το λειτουργικό σύστημα όμως μπορεί να εκτελεί πολλές διεργασίες παράλληλα μεταξύ τους. Και αυτό γίνεται με το να σταματάει την εκτέλεση μιας διεργασίας και να συνεχίζει την εκτέλεση μιας άλλης, δηλαδή να παγώνει μια διεργασία. Η διεργασία μπορεί να είναι ο πυρήνας του λειτουργικού συστήματος, ο kernel, που από μόνο του είναι και μια διεργασία, ο πυρός του λειτουργικού συστήματος, ο μεταφραστής, βοηθητικά προγράμματα και ούτω καθεξής. Οι έννοιες που συνδέονται με τις διεργασίες είναι η παραχώρηση πόρων, μια διεργασία ζητάει πόρους, για παράδειγμα ζητάει νήμα, ζητάει κάποια υποδοχή, socket για να επικοινωνήσει με κάποια άλλη διεργασία. Όλοι αυτοί είναι πόροι. Ζητάει κάποιο πόρο και το λειτουργικό σύστημα παραχωρεί αυτό το πόρο. Κάποια άλλη έννοια σημαντική είναι η χρονοδρομολόγηση. Ο μηχανισμός που αποφασίζει ποια διεργασία θα έχει τον υπεξεργαστή και για πόσο χρονικό διάστημα. Και τέλος είναι η διαδιεργασιακή επικοινωνία, όπως συγχρονισμός, αδιέξοδα κ.ο.κ. Όπως είπαμε, υπάρχει έννοια της ψευδοπαραλληλίας, δηλαδή της εκτέλεσης πολλών διεργασιών σε ένα μόνο πυρήνα ταυτόχρονα. Και αυτό γίνεται με τον εξής τρόπο. Κάθε διεργασία έχει το δικό της program counter, μετρητή προγράμματος. Έτσι λοιπόν το σύστημα κατά τη διάρκεια του χρόνου εκτελεί λίγο από τη μία διεργασία, την άλλη λίγο την παράλληλη, λίγο την άλλη. Άλλη και ομοίως πάντα η όλη διαδικασία. Αυτό γίνεται κάθε φορά στο ζευγάρι CSIP που είναι το ζευγάρι που υποδηλώνει το program counter και άρα την επόμενη δολή προς εκτέλεση, κάθε φορά να δίνεται η τιμή του program counter σε κάποια άλλη διαδικασία. Από τον καταχωρητή του επεξεργαστή και αποθηκεύεται στην μνήμη. Η δημιουργία της διεργασίας μπορεί να γίνει με πολλούς τρόπους. Για παράδειγμα, στην αρχικοποίηση συστήματος, όπως είδαμε στην προηγούμενη διάλεξη, όταν ξεκινάει το σύστημα, δημιουργείται μια διεργασία ενίσχυση και δημιουργεί μια διεργασία. Επίσης, μπορεί να γίνει μια κλίση συστήματος, μια διεργασία να μια αίτηση χρήστη δημιουργεί μια αίτηση. Όταν ο χρήστης δημιουργεί μια διεργασία, ξεκίνημα μια εργασία δέσμευση. Η διεργασία βέβαια κάποια στιγμή, αφού ολοκληρώσει το έργο, τη τερματίζει. Ο τερματισμός μπορεί να είναι κανονική έξοδο, δηλαδή μια οικειοθελής έξοδος. Αυτό γίνεται όταν κληθεί η συνάρτηση exit. Μπορεί να είναι ένα κανονικό σφάλμα, πάλι και θέλεις. Για παράδειγμα, η διεργασία κοιτάει αν υπάρχει ένα συγκεκριμένο αρχείο στο δίσκο και αν δεν υπάρχει, εκτυπώνει ένα μήνυμα στο χρήστη ότι το αρχείο αυτό δεν υπάρχει και στη συνέχεια σταματάει η εκτέλεση. Μπορεί να είναι ένα μοιραίο σφάλμα, μπορεί να ζήτησε να διαβάσει μνήμη που δεν της ανήκει. Για παράδειγμα, ο προγραμματιστής έκανε κάποιο λάθος στον pointer και στη διαχείριση μνήμης της διεργασίας του και
αναγνώστηκε περιοχή μνήμης που δεν είχε ζητηθεί. Αυτό είναι μοιραίο σφάλμα. Μπορεί επίσης να γίνει σκότωμα, kill, δηλαδή μια διεργασία να σκοτώσει, να δερματίσει μια άλλη διεργασία. Βέβαια, αυτό σημαίνει ότι η διεργασία που σκοτώνει μια άλλη διεργασία έχει το δικαίωμα αυτής της επιβολής, κάτι που μπορεί να γίνει είτε αν είναι στον ίδιο χρήστη όλες, ανήκουν όλες οι διεργασίες, είτε είναι η διεργασία του υπερχρήστη. Υπάρχει, όπως είχαμε πει σε προηγούμενη διάλεξη, η έννοια της ιεραρχίας των διεργασιών, όπου η μητρική διεργασία δημιουργεί θυγατρικές διεργασίες, οι οποίες μπορούν να δημιουργήσουν θυγατρικές και το καθεξής. Σε αυτό που καλεί ομάδα διεργασιών, γκρουπ, ο λίτερ, η πρώτη αυτή διεργασία, τότε σκοτώνουν τις άλλες διεργασίες. Ενώ στα γουίτια, γιατί όπως οι διεργασίες και οι διεργασίες, οι διεργασίες είναι μην μπορεί να βρει σε κάποιες καταστάσεις. Υπάρχουν διάφορα μοντέλα καταστάσεων. Θα αρχίσουμε με το απλό μοντέλο καταστάσεων, που είναι το μοντέλο των δύο καταστάσεων. Έτσι λοιπόν, η διεργασία δημιουργείται, enter, και δημιουργείται σε κατάσταση μία διεργασίες. Μία υπηρεσία, όπως είσοδο-έξοδο, η οποία δεν είναι διαθέσιμη εκείνη τη στιγμή. Άρα λοιπόν μπλοκαρίζεται και όταν γίνει διαθέσιμη αυτή η λειτουργία που ζήτησε, μας ζήτησε να δεσμεύσει μνήμη. Όταν το λειτουργικό σύστημα της δώσει τη μνήμη που απαιτεί, τότε θα μεταβεί πάλι σε μετάσταση και θα περιμένει να πάει στο RAM. Πρέπει να προσέξουμε βέβαια τις έγκυρες μεταβάσεις. Παράδειγμα, κάποιος ready δεν μπορεί να πάει στον μπλοκ. Και αυτό συμβαίνει γιατί από τη στιγμή που είναι ready είναι σε μια παγωμένη κατάσταση. Δεν μπορεί λοιπόν να ζητήσει κάτι ενώ είναι σε παγωμένη κατάσταση για να μεταβεί στον μπλοκ. Μπορούμε να αυξήσουμε τη λεπτομέρεια στο μοντέλο μας και να δούμε τις 5 καταστάσεις. Δηλαδή τώρα έχουμε την προσθήκη των καταστάσεων new και terminated. Έτσι λοιπόν έχουμε εδώ πέρα την κατάσταση new, όταν λοιπόν δημιουργείται μια διεργασία, είναι τα πρώτα millisecond, όπου η διεργασία καθώς δημιουργείται αναγκάζει το λειτουργικό σύστημα να δεσμεύσει κάποια αρχική μνήμη για τη διεργασία, να ενημερώσει κάποιους πίνακες συστήματος, κάποιες ουρές κ.ο.κ. Στη συνέχεια, μόλις ολοκληρώσει το λειτουργικό σύστημα αυτές τις λειτουργίες, μεταβαίνει σε κατάσταση ready, όπου περιμένει να επιλεχθεί για να εκτελεστεί στον επεξεργαστή. Όταν λοιπόν επιλεχθεί για να εκτελεστεί, τότε μεταβαίνει στην κατάσταση running και όταν από το running ολοκληρώσει το έργο της, θα μεταβεί στην κατάσταση terminated για να σταματήσει την εκτέλεση. Μπορεί όμως, καθώς είναι στο running,
να ζητήσει κάποια είσοδο-έξοδο ή να περιμένει κάποιο γεγονός, οπότε να μεταβεί διεργασία σε κατάσταση waiting, περιμένοντας την ολοκλήρωση αυτού του γεγονότος και μόλις ολοκληρωθεί, τότε μεταβαίνει σε κατάσταση ready. Επίσης, από το running, αν δεν έχει ολοκληρώσει το έργο της, θα μεταβεί μέσω μιας διακοπής σε κατάσταση ready για να δοθεί ο επεξεργαστής σε κάποια άλλη διεργασία. Όλες οι καταστάσεις αυτές έχουν ουρές. Για παράδειγμα, υπάρχει η ουρά των ready διεργασιών, όπου τοποθετούνται όλες στο πίσω μέρος της ουράς και μόλις έρθουν στο μπροστινό μέρος της ουράς μεταβαίνουν στον επεξεργαστή. Και υπάρχει και η ουρά των block διεργασιών, που όλες περιμένουν το γεγονός που έχουν ζητήσει προκειμένου να εξυπηρετηθούν. Βέβαια, οι block ουρές είναι πάρα πολλές ουρές, δεν είναι μόνο μία. Για παράδειγμα, κάποια διεργασία θέλει να διαβάσει από το δίσκο, μπαίνει στην block ουρά για το δίσκο. Κάποια άλλη διεργασία ζητάει μνήμη από το σύστημα, μπαίνει στην block ουρά των διεργασιών που περιμένουν μνήμη και ούτω καθεξής. Υπάρχουν λοιπόν πάρα πολλές ουρές, αναλόγως για ποιο γεγονός θέλει κάθε διεργασία να τηθεί. Μπορούμε να αυξήσουμε και άλλο τη λεπτομέρεια του μοντέλου και να βάλουμε 6 καταστάσεις, όπου έχουμε και μία διεργασία suspend. Η κατάσταση suspend είναι κατάσταση όπου η διεργασία τοποθετείται στο swap file, δηλαδή απομακρύνεται από την εξωτερική RAM μνήμη και αντιγράφονται αυτά τα κομμάτια μνήμης σε ένα αρχείο στο δίσκο προκειμένου να κάνουν διαθέσιμη τη μνήμη του συστήματος για άλλες διεργασίες. Αυτό συμβαίνει όταν έχουμε πολλές απαιτήσεις σε μνήμη και δεν μπορούν να καλυφθούν από τις υπάρχουσες ελεύθερες θέσεις που έχουμε στη μνήμη. Έτσι λοιπόν, η διαφορά είναι ότι μια διεργασία που είναι blocked, περιμένοντας ένα γεγονός, θα μεταβεί σε μια κατάσταση suspend προκειμένου να απελευθερώσει το χώρο που καταλαμβάνει στη μνήμη, περιμένοντας βέβαια το γεγονός για να μεταβεί από το suspend στο activate και να ενεργοποιηθεί. Βέβαια, δεν πηγαίνουν όλες οι blocked διεργασίες στο suspend, πηγαίνουν μόνο κάποιες που επιλέγει το λειτουργικό σύστημα σύμφωνα με κάποια κριτήρια, όπως θα δούμε στην αντίστοιχη διάλεξη της ιδεατής μνήμης. Κατά τα άλλα, οι άλλες καταστάσεις είναι οι ίδιες. Το ready, το running και το exit. Μπορούμε να προσθέσουμε και μία ακόμα κατάσταση για να φτάσουμε στις 7 καταστάσεις, όπου έχουμε εκτός από τον block το συμβαίνει ως εξής. Πριν είπαμε ότι μια διεργασία που είναι blocked μπορεί να μεταφερθεί στο suspend, δηλαδή να αντιγραφεί στο swap file του δίσκου για να απελευθερώσει τη μνήμη. Υπάρχουν και περιπτώσεις όμως που δεν υπάρχουν διεργασίες στην κατάσταση που πρέπει για να μεταφερθούν στο blocked suspend για να απελευθερώσουν τη μνήμη, οπότε τότε η επόμενη επιλογή γίνεται από το ready. Άρα λοιπόν από το ready μεταφέρονται διεργασίες στο swap file στο δίσκο, στο ready suspend λοιπόν, και στη συνέχεια όταν ενεργοποιηθούν activate μεταφέρονται ξανά πίσω στο ready. Άρα λοιπόν αδειάζει η μνήμη των ready διεργασιών. Αυτό βέβαια σημαίνει και μείωση των επιδόσεων του συστήματος και ιδιαίτερα όσο πιο έντονο είναι το φαινόμενο της μεταφοράς διεργασιών από το ready στο swap file και αντίστροφα, τόσο χειρότερος είναι ο χρόνος απόκρισης του συστήματος. Πότε μπορεί να γίνει λοιπόν μια διεργασία suspend? Κατά τη διαδικασία της ανταλλαγής, δηλαδή όταν το λειτουργικό σύστημα θέλει να απελευθερώσει μνήμη για να τοποθετηθεί μια άλλη διεργασία. Επίσης, μπορεί μια διεργασία που τρέχει στο παρασκήνιο ή προκαλεί πρόβλημα ή αδιέξοδο, suspend. Ένας χρήστης μπορεί να στείλει κατάλληλο σήμα για να σταματήσει την εκτέλεση μιας διεργασίας ή μπορεί λόγω χρονισμού όταν εκτελείται περιοδικά να γίνει ή όταν η ίδια διεργασία ετηθεί αυτή την κατάσταση. Τέλος των 9 Unix, όπου εδώ πέρα τώρα βλέπουμε ότι υπάρχει η κατάσταση του kernel running και το user running.
Δηλαδή ότι κάποια διεργασία βρίσκεται σε κατάσταση πυρήνα και εκτελείται ή κάποια διεργασία βρίσκεται σε κατάσταση user space και εκτελείται. Δηλαδή με λιγότερες εντολές από ότι στο άλλο επίπεδο. Έτσι λοιπόν βλέπουμε πάλι την πρώτη κατάσταση δημιουργίας διεργασίας, η οποία αν δεν υπάρχει αρκετή μνήμη μεταβαίνει σε κατάσταση swap, ενώ αν υπάρχει αρκετή μνήμη μεταβαίνει σε κατάσταση ready to run. Στη συνέχεια, από το ready to run, άμα είναι στο swap file, μεταβαίνει στο ready to run in memory και αναλόγως οδηγείται προς εκτέλεση ή όχι. Επίσης μπορεί να είναι και μια κατάσταση zombie, που είναι μια κατάσταση διεργασιών όπου έχει πεθάνει, όπου η θυγατρική διεργασία έχει πεθάνει και περιμένει απλώς να ενημερώσει την γονική διεργασία ότι έχει πεθάνει, αλλά η γονική διεργασία έχει μπλοκαριστεί και δεν μπορεί να λάβει αυτή την ενημέρωση. Μόλις η γονική διεργασία λάβει την ειδοποίηση ότι έχει πεθάνει αυτή η θυγατρική διεργασία, τότε θα απομακρυνθεί αυτή η κατάσταση. Έτσι λοιπόν βλέπουμε την αναπαράσταση εκτέλεσης διεργασιών, όπου το P1 είναι σε κατάσταση running και οι άλλες διεργασίες είναι σε κατάσταση ready. Το P1 ζητάει πόρο, έναν πόρο είσοδο-έξοδο, οπότε μεταβαίνει σε κατάσταση waiting. Όσο είναι waiting, επιλέγεται η επόμενη διεργασία να εκτελεστεί, το P2, και το P3 περιμένει ακόμα. Το P1 αλλάζει κατάσταση ready γιατί ήρθε αυτό που ζήτησε και περιμένει. Το P2 ολοκλήρωσε το έργο του χρόνου που είχε ανατεθεί και μεταβαίνει σε κατάσταση ready, ενώ το P3 που βρισκόταν σε κατάσταση ready ήρθε η σειρά να εκτελεστεί και μεταβαίνει σε κατάσταση running. Την επόμενη χρονική στιγμή επιλέγεται η P1, στη συνέχεια θα επιλεχθεί η P2 και στο τέλος θα επιλεχθεί η P3. Η μνήμη των διεργασιών χωρίζεται σε κάποια λογικά τμήματα, όπως είχαμε δει. Είχαμε δει λοιπόν ότι υπάρχει το τμήμα κώδικα που περιέχει τις εντολές του προγράμματος που εκτελείται, το τμήμα καθολικών δεδομένων, Standing Global Data, περιέχει τα μόνιμα δεδομένα του προγράμματος που εκτελείται, το τμήμα δυναμικών δεδομένων που περιέχει τα δυναμικά δεδομένα της εκτέλεσης και η στίβα που περιέχει τις προσωρινές τοπικές μεταβλητές της εκτέλεσης που δημιουργούνται λόγω κλίσεων συναρτήσεων. Οι πατρικές διεργασίες λοιπόν δημιουργούν διεργασίες παιδιά, οι οποίες με τη σειρά του μπορούν να δημιουργούν άλλες διεργασίες. Οι γονείς και τα παιδιά μοιράζονται όλους τους πόρους και τα παιδιά παίρνουν υποσύνολο των πόρων. Οι πατρικές και οι θυγατρικές δεν μοιράζονται κανένα πόρο. Προκειμένου να τερματιστεί μια διεργασία, μπορεί να γίνει ως εξής: η διεργασία να εκτελέσει την τελευταία εντολή και στη συνέχεια να επιστρέψει στο λειτουργικό σύστημα. Και κατά τον τερματισμό διεργασίας θα πρέπει να μεταφερθούν δεδομένα από την διεργασία παιδί που τερματίζει προς τον πατέρα. Αν ο πατέρας δεν πάρει αυτά τα δεδομένα, την ενημέρωση, τότε η διεργασία μπαίνει σε κατάσταση zombie. Διαφορετικά, μόλις μεταφερθούν, σταματάει την εκτέλεση. Οι πόροι της διεργασίας επανέρχονται λοιπόν στο λειτουργικό σύστημα μόλις αυτή πεθάνει. Η πατρική διεργασία μπορεί βέβαια να διακόψει τη θυγατρική, να στείλει ένα σήμα abort. Η θυγατρική, αν υπερβεί τους πόρους που είχαν ανατεθεί, σταματάει την εκτέλεση που είχε και η εργασία που ανατέθηκε στο παιδί πια δεν χρειάζεται. Υπάρχουν λοιπόν πολλοί λόγοι τερματισμού διεργασίας. Οι τέσσερις περιοχές μνήμης διεργασίας βλέπουμε λοιπόν το τμήμα κώδικα, το τμήμα σωρού, το τμήμα στατικών δεδομένων και το τμήμα δυναμικών δεδομένων. Το τμήμα δυναμικών δεδομένων είναι και το μεγαλύτερο από όλα. Το τμήμα στατικών δεδομένων έχει συγκεκριμένο μέγεθος και γι' αυτό το λόγο κάποιοι προγραμματιστές, όλοι οι προγραμματιστές συναντούν το εξής πρόβλημα αν χρησιμοποιούν στατικά δεδομένα. Αν δηλώσουν μεγάλους πίνακες, για παράδειγμα ένα unsigned long int πίνακας με 1.000.000 θέσεις, τότε στατικά δεν θα μπορέσει, δηλαδή θα γίνει το compile, αλλά θα παρουσιαστεί πρόβλημα κατά την εκτέλεση. Γιατί το λειτουργικό σύστημα δίνει ένα συγκεκριμένο μέγεθος για στατικά δεδομένα σε κάθε διεργασία και αν το υπερβεί αυτό το χώρο δεν θα μπορέσει καθόλου να εκτελεστεί και θα κρασάρει η εφαρμογή. Γι' αυτό
αυτό, όταν έχουμε απαιτήσεις σε μεγάλο όγκο δεδομένων, θα πρέπει να χρησιμοποιείται η δυναμική περιοχή, που η δυναμική περιοχή μνήμης υλοποιείται με την κλίση συστήματος MALLOC, δηλαδή ζητάει διεργασία δυναμικό χώρο μνήμης και όχι στατικό, και στη συνέχεια χρησιμοποιεί αυτό το δυναμικό χώρο μνήμης. Ο χρονοπρογραμματιστής βρίσκεται στο κατώτατο επίπεδο ενός διαεργασιακά δομημένου λειτουργικού συστήματος και είναι αυτός που αποφασίζει κάθε φορά ποια διεργασία θα εκτελεστεί. Μαζί με κάθε διεργασία συνδέεται και ένα μπλοκ πληροφορίας, Process Control Block. Έτσι λοιπόν, το λειτουργικό σύστημα για κάθε διεργασία δεσμεύει ένα κομμάτι της μνήμης που το ονομάζει το PCB και εκεί πέρα θα πρέπει λοιπόν να κρατάει πληροφορίες σχετικά με την τρέχουσα κατάσταση, με τους πόρους που έχουν ανατεθεί, με τις διευθύνσεις μνήμης που έχουν δοθεί και ούτω καθεξής. Μια διεργασία για να εκτελεστεί χρειάζεται βέβαια πρώτο πρόγραμμα, τα δεδομένα, στίβα και το μπλοκ διαδικασίας ελέγχου, το πλαίσιο και το πολυπρογραμματισμό. Το PCB λοιπόν είναι ένα κομμάτι μνήμης που φυλάσσει και διατηρεί το λειτουργικό σύστημα για κάθε ενεργή διεργασία και περιέχει βασικές πληροφορίες που σχετίζονται με την κάθε διεργασία. Για παράδειγμα, για την κατάσταση της διεργασίας είναι running, blocked, zombie, τι κατάσταση είναι. Μετρητής εντολός προγράμματος, ως πού έχουν εκτελεστεί οι εντολές συγκεκριμένης διεργασίας, ώστε όταν τοποθετηθεί στον επεξεργαστή να συνεχίσει εκτέλεση από το σημείο που είχε σταματήσει. Οι καταχωρητές που είχε αυτή η διεργασία προκειμένου να συνεχίσει η εκτέλεση της διεργασίας απρόσκοπτα, χωρίς να καταλάβει ότι είχε διακοπεί, πληροφορίες για τον χρονοπρογραμματισμό, πόση ώρα ας πούμε είχε συνολικά τον επεξεργαστή και μήπως πρέπει να της ανατεθεί λιγότερος χρόνος για λόγους δικαιοσύνης, πληροφορίες διαχείρισης μνήμης, πόση μνήμη είχε δεσμεύσει και με τι δικαιώματα, συλλογή στοιχείων διαχείρισης, account information, ποιος είναι ο ιδιοκτήτης, πότε δημιουργήθηκε αυτή η διεργασία και πληροφορίες κατάσταση εισόδου, εξόδου, τι αρχεία έχει ανοίξει, τι τερματικά, πού έχει συνδεθεί, σε ποιο κατάλογο βρίσκεται κ.ο.κ. Το PCB λοιπόν, στον πίνακα ελέγχου της διεργασίας, έχουμε όλα αυτά τα δεδομένα, είναι ένα κομμάτι μνήμης που είναι κάποια megabyte συνήθως για κάθε διεργασία και είναι όλα αυτά τα στοιχεία που επιτρέπουν την απρόσκοπτη εκτέλεση της διεργασίας αφού έχει παγώσει. Το PCB λοιπόν έχει όλα αυτά τα στοιχεία, έχει καταχωρητές, μετρητές προγράμματος, στίβες, κατάσταση διεργασίας, προτεραιότητα, ID πατέρα, ομάδα διεργασίας, σήματα, ώρα εκκίνησης, χρόνο CPU, χρόνος επόμενου timer, συναγερμού, δείκτης πληροφορίας τμήματος και ούτω καθεξής. Έχει πάρα πολλά στοιχεία και όλα αυτά βοηθάνε το λειτουργικό σύστημα να μπορεί να διακόπτει και να ξεκινάει την κάθε διεργασία απρόσκοπτα. Απαραίτητα λοιπόν χαρακτηριστικά για τη διαχείριση της οντότητας είναι το ID, κατάσταση, περιοχή στη μνήμη και γενικά υπάρχουν πάρα πολλοί πίνακες που διατηρεί το λειτουργικό σύστημα, όπως για ποια είναι η κατάσταση των συσκευών εισόδου-εξόδου, μνήμη buffer, ποια αρχεία είναι ανοιχτά, πώς είναι διαταγμένη η κύρια και δευτερεύουσα μνήμη και πολλά άλλα στοιχεία. Κατά τη δημιουργία μιας διεργασίας λοιπόν εκχωρείται ένα μοναδικό ID, process ID, το οποίο μπορεί να είναι είτε συνεχόμενο, δηλαδή το προηγούμενο που είχε δοθεί συν ένα, είτε να είναι random, αρκεί να μην χρησιμοποιείται. Παραχωρείται χώρο στη μνήμη, αρχικοποιείται το process control block της διεργασίας και τοποθετείται η διεργασία σε διάφορες ουρές. Το επόμενο slide λοιπόν βλέπουμε τις ουρές που τοποθετείται η διεργασία, όπως ενημέρωση των πινάκων του PCB και των καταστάσεων. Στην υλοποίηση των διεργασιών είναι σημαντική και η έννοια του interrupt διακοπής. Όπως είχαμε πει, η διακοπή είναι ένα σήμα που στέλνεται από ένα hardware προς τον επεξεργαστή προκειμένου να σταματήσει την εκτέλεση του κώδικα που βρίσκεται αυτή τη στιγμή μέσα στον επεξεργαστή και να εκτελεστεί ένα άλλο κομμάτι κώδικα. Έτσι λοιπόν, κατά τη διακοπή, το υλικό τοποθετεί συστήματο μετρητή προγράμματος, γιατί πρέπει να το διαφυλάξει το μετρητή προγράμματος της τρέχουσας διεργασίας, φορτώνει το νέο μετρητή προγράμματος όπου καθορίζεται από το σήμα της διακοπής, γίνεται αποθήκευση των καταχωρητών, δημιουργεί μια νέα στίβα, τρέχει η διαδικασία διακοπής,
Ο χρονοπρογραμματιστής αποφασίζει ποια διεργασία είναι η επόμενη προς εκτέλεση. Η διαδικασία λοιπόν της C επιστρέφει στον κώδικα assembly και η διεργασία της γλώσσας assembly κινεί την τρέχουσα διαδικασία. Σύμφωνα λοιπόν με το διάγραμμα αυτού του πολυπρογραμματισμού, βλέπουμε ότι αναλόγως της εισόδου-εξόδου και έχουμε καλύτερη χρήση του εξεργαστή. Για παράδειγμα, αν έχουμε μόνο 20% είσοδο-έξοδο σε μία διεργασία, τότε βλέπουμε ότι με 2 ή 3 διεργασίες μπορούμε να φτάσουμε 100% χρήση του επεξεργαστή. Αν έχουμε 50% είσοδο-έξοδο, τότε βλέπουμε ότι το ποσοστό αυτό θέλει 7 διεργασίες για να έχουμε καλύτερο ποσοστό, ενώ αν έχουμε 80% είσοδο-έξοδο, τότε βλέπουμε ότι θέλουμε πάρα πολλές διεργασίες προκειμένου να φτάσουμε μια καλή χρήση του επεξεργαστή. Η λειτουργία της στίβας χρησιμοποιείται των τοπικών μεταφορών κατά την κλίση αποφορμάτων, καθώς και τη μετάδοση παραμέτρων. Είχαμε δει τη στίβα στην αρχιτεκτονική υπολογιστών και είχαμε δει πώς χρησιμοποιόταν για πέρασμα παραμέτρων μέσω σωρού, τόσο μέσω αναφοράς όσο και μέσω τιμής, pass by value, pass by reference. Κάθε νέα κλίση δεσμεύει χώρο στίβα για την αποθήκευση των αντίστοιχων τοπικών μεταβλητών και αυτός ο χώρος αποδεσμεύεται όταν επιστρέψει στο πρόγραμμα. Αλυσιδωτές κλίση προγραμμάτων έχουν σαν αποτέλεσμα την επέκταση της στίβας και το θέμα είναι πρέπει να προσέξουμε το μέγεθος της στίβας ώστε να μην γίνει stack overflow, δηλαδή να μην γράψουμε τόσα πολλά δεδομένα στο σωρό ώστε αυτός να επεκταθεί και να σβήσει τα δεδομένα της διεργασίας. Ένα τέτοιο παράδειγμα είναι αν έχουμε μία ατέρμονη αναδρομή, δηλαδή συνεχώς να καλεί τον εαυτό της χωρίς ποτέ να επιστρέφει πίσω. Αυτό λοιπόν θα κάνει ένα stack overflow και θα γεμίσει τη μνήμη της διεργασίας. Νήματα. Εκτός από διεργασίες υπάρχει και μία άλλη έννοια στα λειτουργικά συστήματα που είναι νήματα. Τα νήματα είναι ροές εκτέλεσης. Οι διεργασίες σε ένα σύστημα είναι αντικρουόμενες. Δηλαδή η μία διεργασία θέλει να δεσμεύσει πόρους ώστε να μην είναι διαθέσιμη αυτή η πόρη σε μία άλλη διεργασία. Τα νήματα έχουν άλλη λογική. Τα νήματα είναι συνεργατικά. Όλα τα νήματα λοιπόν λειτουργούν μαζί προκειμένου να επιτύχουν το ίδιο αποτέλεσμα και μοιράζονται τους πόρους. Αν ένα νήμα πάρει έναν πόρο, αυτό είναι διαθέσιμο σε όλα τα νήματα του ίδιου group. Τα νήματα χρησιμοποιούνται παντού για να έχουμε την καλύτερη εκμετάλλευση του υλικού. Για παράδειγμα, εδώ πέρα έχουμε έναν επεξεργαστή κειμένου με 3 νήματα, όπου βλέπουμε ένα νήμα αφορά το πληκτρολόγιο, ένα νήμα το δίσκο και ένα νήμα τη συγγραφή. Έτσι λοιπόν, μπορεί αυτό να σημαίνει ότι ενώ ένα νήμα γράφει στο δίσκο, εμείς μπορούμε να συνεχίσουμε να πληκτρολογούμε στο κείμενό μας, γιατί έχει μπλοκαριστεί μόνο το νήμα που είναι στο δίσκο. Δεν έχει μπλοκαριστεί και το νήμα που γράφουμε εμείς το κείμενο. Σε αντίθεση περίπτωση, αν είχαμε μια διεργασία και έγραφε στο δίσκο, θα ήταν μπλοκαρισμένη και δεν θα μπορούσαμε να γράφουμε κάτι στον επεξεργαστή. Ένα άλλο παράδειγμα είναι ένας web browser, όπου έχουμε νήματα για κάθε σελίδα που εξυπηρετείται. Υπάρχει λοιπόν, έρχεται μια αίτηση για σύνδεση και ο dispatcher αποφασίζει ποιο νήμα θα υλοποιήσει αυτή εδώ πέρα την αίτηση. Άρα λοιπόν ένα νήμα είναι μια ροή εκτέλεσης, είναι μια ροή δεδομένων διαμέσων επεξεργασίας ενός συστήματος. Κάθε εφαρμογή έχει το δικό της ή δικά της νήματα και όλα αυτά τα νήματα είναι συνεργατικά. Ένας επεξεργαστής μπορεί να διαχωρίσει τα νήματα και να τα χρονοδρομολογήσει διαφορετικά, με συνέπεια να υπάρχει και παραλληλία στα νήματα. Άρα λοιπόν το νήμα είναι μια μονάδα εργασίας που διεκπεραιώνεται και μπορεί να διακόπτεται και περιλαμβάνει μετρητή προγράμματος, δείκτη στίβας και τη δικιά της περιοχή δεδομένων. Βέβαια έχει και κοινόχρηστα δεδομένα με τα υπόλοιπα νήματα της ομάδας. Ένα νήμα εκτελείται σειριακά και είναι διακοπτόμενο, μπορεί να σταματήσει, να παγώσει την εκτέλεση και να συνεχίσει την εκτέλεση και ο επεξεργαστής να μπορεί να επιστρέψει ένα άλλο νήμα. Ένα πρόγραμμα μπορεί να περιέχει αρκετά στοιχεία που διαμοιράζονται δεδομένα
υπήρχε ο web browser και αυτά τα συστατικά που μοιράζονται δεδομένα εκτελούνταν εξάρτητα, αλλά υλοποιούντας λειτουργεί σε μια κοινή περιοχή μνήμης. Γι' αυτό τα νήματα είναι συνεργατικά, έχουν πρόσβαση κοινής σπόρους και συνεργάζονται για να ολοκληρώσουν ένα έργο. Πολυνημάτωση είναι η κατάσταση όπου έχουμε ασφαλώς πολλά νήματα για κάθε διεργασία. Μια διεργασία, αν δεν φροντίσουμε να δημιουργήσουμε νήματα σε αυτή τη διεργασία, θα έχει ένα μόνο νήμα εκτέλεσης, δηλαδή μια διεργασία ίσον ένα νήμα εκτέλεσης. Με κατάλληλες κλίσεις συστήματος μπορούμε να αυξήσουμε τον αριθμό των νημάτων, δηλαδή των ροών εκτέλεσης πάνω σε αυτή τη διεργασία. Η διάσπαση μιας εφαρμογής σε πολλά νήματα έχει σαν αποτέλεσμα το χρονισμό του γεγονότος της εφαρμογής. Τα νήματα προσφέρουν ένα εναλλακτικό τρόπο λειτουργίας λοιπόν σε σχέση με το μοντέλο της διεργασίας. Βέβαια υπάρχει μια δυσκολία και πολυπλοκότητα στην δημιουργία των νημάτων, όπως θα δούμε, γιατί χρησιμοποιούν αρκετούς pointers και κάποιος προγραμματιστής μπορεί κατά λάθος να χρησιμοποιήσει λάθος pointer και συνέπεια το ένα νήμα να καταστρέψει δεδομένα ενός άλλου νήματος και να προκαλεφθεί και να προκληθεί κατάρρευση του συστήματος. Η πολυνημάτωση είναι χρήσιμη σε εφαρμογές που εκτελούν πολλές ανεξάρτητες μεταξύ τους διεργασίες και δεν χρειάζεται να είναι σε σειρά. Έτσι λοιπόν τα νήματα χρησιμοποιούνται ευρέως σε διακομισές, δηλαδή έρχονται πελάτες, κάνουν αιτήσεις και κάθε αίτηση έχει το δικό του νήμα, ώστε όταν ένας πελάτης ζητήσει κάτι, αυτό να μην μπλοκάρει τα άλλα νήματα. Άμα θέλουμε να δούμε ένα παράδειγμα κώδικα νημάτων, έχουμε λοιπόν συνεχώς περιμένει ο σερβερ το request και μόλις έρθει εκτελείται το κομμάτι κώδικα που δίνει αυτή την εργασία σε κάποια άλλη, σε κάποιο νήμα και με αυτόν τον τρόπο η κάθε αίτηση έχει το δικό της νήμα. Επίσης ένα άλλο παράδειγμα είναι να περιμένει για εργασία κάποιο νήμα, μόλις έρθει αυτή η αίτηση να ξεκινάει η έννοια της πολυνημάτωσης, δηλαδή της ύπαρξης πολλών νημάτων για κάθε διεργασία. Τα μοντέλα των νημάτων είναι το εξής, έχουμε κάθε διεργασία έχει το δικό της νήμα, αν δεν έχουμε εμείς φροντίσει ως προγραμματιστές να ορίσουμε τα νήματα, ενώ το άλλο μοντέλο είναι να δημιουργούμε μια διεργασία με πάρα πολλά νήματα, που βέβαια εμείς σαν προγραμματιστές έχουμε κάνει κλίση της κατάλληλες διαδικασίες. Το μοντέλο λοιπόν νήματος διαιρεί τη διεργασία σε δύο τμήματα. Η διεργασία περιέχει τους σπόρους που χρησιμοποιούνται σε όλη τη διάρκεια του προγράμματος, όπως καθολικές μεταβλητές και καθολικά δεδομένα, και το νήμα περιέχει πληροφορίες που σχετίζονται με την κατάσταση ή εκτέλεση, όπως program counter και stack. Διαφορές διεργασιών και νημάτων είναι ότι οι διεργασίες είναι οντότητες που δεσμεύουν ένα πόρο ολόκληρο και δεν τον αφήνουν να τον πάρει κάποια άλλη διεργασία και θεωρούνται ως heavyweight, βαριές οντότητες, σε σχέση με τη δημιουργία του τερματισμού και την αλλαγή πλαισίου. Δηλαδή, όταν δημιουργείται μια διεργασία, είναι κάτι αρκετά κοστοβόρο. Ενώ τα νήματα διαμοιράζονται το χώρο διευθύνσεων, τα δεδομένα, τον κώδικα και τα αρχεία, διαμοιράζονται λοιπόν τους πόρους και θεωρούνται ως lightweight, ελαφρές οντότητες, γιατί πολύ εύκολα δημιουργούνται, καταστρέφονται και εναλλάσσονται σε ένα σύστημα. Το μοντέλο λοιπόν των νημάτων βλέπουμε ότι τι μοιράζονται και τι έχουν κοινό. Βλέπουμε λοιπόν ότι μια διεργασία που έχει πολλά νήματα, ο χώρος διεύθυνση, καθολικές μεταβλητές, άνοιγμα αρχείων, διεργασίες, πεδίο, νεκρεμή, συναγερμή, σήματα και διαχειριστές σημάτων και πληροφορίες, όλα είναι κοινά στα νήματα. Ενώ το κάθε νήμα έχει το δικό του προσωπικό μετρητή προγράμματος, δικούς του καταχωρητές, δικιά του στίβα και δικιά του κατάσταση. Και έτσι λοιπόν, αν μπλοκαριστεί το ένα νήμα, δεν μπλοκάρεται και κάποιο άλλο νήμα. Κάθε νήμα λοιπόν έχει το δικό του σωρό, όπως βλέπουμε εδώ πέρα. Βλέπουμε το user space και το kernel space. Βλέπουμε λοιπόν τα νήματα. Καταρχήν η διεργασία. Και η διεργασία έχει πολλά νήματα. Κάθε νήμα έχει το δικό του σωρό. Υπάρχουν διάφορα μοντέλα λειτουργώσεις συστημάτων ως προς τα νήματα. Είπαμε ότι το ένα μοντέλο είναι ότι κάθε διεργασία έχει
ένα νήμα, ενώ στον πολυνηματικό προγραμματισμό κάθε διεργασία έχει πολλαπλά νήματα. Τα νήματα λοιπόν είναι οι ελαφρές αυτές διεργασίες που έχουν το προσωπικό τους counter, καταχωρητές και σωρό. Όλα τα άλλα είναι κοινά, τμήμα κώδικα, δεδομένων και πόρων. Ξαναλέω ότι έχει πρόβλημα αν κάποιο νήμα καταστρέφει δεδομένα που τα διαβάζει κάποιο άλλο νήμα. Δηλαδή, οι καταστάσεις συναγωνισμού που συνήθως συναντώνται σε πολυνηματικές διεργασίες είναι η κύρια αιτία που δυσλειτουργεί μια εφαρμογή. Βλέπουμε λοιπόν το νήμα, το slide αυτό που δείχνει τα κοινά και διαφορετικά στοιχεία σε νήματα, όπως η κοινή περιοχή, το address space και των global μεταβλητών, ενώ ιδιωτικά στοιχεία, καταχωρητές, σωρό, κατάσταση και μετρητή προγράμματος. Άμα θέλουμε να δούμε ένα παράδειγμα ενός προγράμματος, βλέπουμε λοιπόν εδώ πέρα πως έχουμε τρεις συναρτήσεις, γίνεται κλήση της μιας συνάρτησης, της δεύτερης και της τρίτης και εκτυπώνονται κάποια αποτελέσματα. Αυτό λοιπόν το πρόγραμμα, αν το δούμε ως μια διεργασία, έχει stack, το σωρό, το κώδικα, δεδομένα και το heap. Μπορεί όμως αυτό εδώ πέρα να γίνει και πολυνηματικό, δηλαδή για κάθε συνάρτηση να δημιουργηθεί ένα νήμα. Άρα δημιουργείται ένα νήμα για την μία συνάρτηση. Στη συνέχεια εκτελείται η άλλη συνάρτηση παράλληλα και περιμένουμε να ολοκληρωθεί η συνάρτηση πρώτη προκειμένου να συνεχίσουμε παρακάτω. Δηλαδή με αυτόν τον τρόπο είδαμε πως μια διεργασία που είχε μια ροή εκτέλεση, ένα νήμα, εκτελούνταν η πρώτη συνάρτηση, σταματούσε, εκτελούσε τη δεύτερη, σταματούσε, εκτελούσε την τρίτη, μπόρεσε τώρα και δημιουργήθηκε μια παραλληλία και η πρώτη συνάρτηση εκτελούνταν παράλληλα με τη δεύτερη συνάρτηση. Το πρόγραμμα λοιπόν ως διεργασία με ένα νήμα είναι το εξής, ότι οι καταχωρητές είναι τμήμα του νήματος, program counter, stack pointer και οι καταχωρητές γενικού τύπου. Οτιδήποτε άλλο ανήκει στη διεργασία, οι πόροι, τα ανοιχτά αρχεία, τα κλειδώματα, οι πληροφορίες για τη διεργασία και ούτω καθεξής. Για να μετατρέψουμε λοιπόν τη διεργασία σε νήμα, χρησιμοποιούμε την κατάλληλη κλίση συστήματος που δημιουργεί το νήμα και αυτό έχει ως συνέπεια. Βλέπουμε εδώ το thread έχει το δικό του stack, ο κώδικας είναι βέβαια κοινός, τα δεδομένα και το heap. Και το thread 2 έχει και αυτό το δικό του stack. Βλέπουμε λοιπόν ότι το κάθε νήμα έχει το δικό του stack, τους δικούς του καταχωρητές και βέβαια όλα τα άλλα είναι κοινά. Τα μοντέλα της νημάτωσης. Υπάρχουν λοιπόν νήματα που είναι σε κατάσταση μόνο user level, σε κατάσταση χώρου χρήστη και kernel thread, σε κατάσταση πυρήνα. Θα δούμε λοιπόν τι σημαίνει η κάθε διαφορά. Για να δημιουργήσουμε τα νήματα κατά το πρότυπο POSIX, χρησιμοποιούμε τις συναρτήσεις pthread-create για να δημιουργηθεί ένα thread, pthread-exit για να σταματήσει η εκτέλεση ενός thread, pthread-join για να περιμένουμε ένα συγκεκριμένο thread να τερματίσει, pthread-yield για να ένα thread αφήσει τον έλεγχο του επεξεργαστή για να εκτελεστεί κάποιο άλλο thread, pthread-attr για να για παράδειγμα να συνδεθεί με τα υπόλοιπα νήματα, αν είναι detachable ή όχι, και pthread ATTR χαρακτηριστικά των νημάτων. Βλέπουμε λοιπόν αυτόν τον κώδικα που είναι μας pthreads, όπου έχουμε μια συνάρτηση πριν, όπου αυτό που κάνει είναι να εκτυπώνει το Hello World. Στο κυρίως πρόγραμμα έχουμε μια δομή for, επαναληπτικά λοιπόν εκτελεί μια σειρά. Create. Έχουμε ορίσει 10 threads, το for
από 0 ως number of threads μέχρι 10, θα εκτελέσει 10 φορές τη συνάρτηση pthread create. Η συνάρτηση pthread create είναι η συνάρτηση που δημιουργεί νήματα. Άρα λοιπόν, παρατηρούμε ότι η pthread create έχει ένα συγκεκριμένο τύπο και μορφή παραμέτρων που δέχεται. Οπότε, για παράδειγμα, δέχεται το, η συνάρτηση print hello world πρέπει να είναι pointer. Και βλέπουμε εδώ πέρα ότι είναι void αστεράκι και οι παράμετροι που ακολουθεί πρέπει να είναι void αστεράκι. Δηλαδή, να τους έχουμε κάνει cast σε μία μορφή χωρίς τύπο, προκειμένου να μπορέσουμε να το χρησιμοποιήσουμε μέσα στη συνάρτηση. Λοιπόν, είναι η κλίση και στο εργαστήριο του μαθήματος θα συναντήσουμε ασκήσεις με νημάτων. Άρα λοιπόν, αυτό εδώ πέρα εκτελεί 10 φορές τη συνάρτηση pthread create, κάθε νήμα εκτυπώνει hello world και κάθε νήμα σταματάει την εκτέλεση. Προσοχή, αν εδώ αντί για pthread exit null είχαμε σκέτο exit, τότε θα σήμαινε exit για όλη τη διεργασία και ένα νήμα να εκτελούσε το exit, αμέσως πεθαίνουν όλα τα νήματα. Όπως είπαμε πριν, υπάρχουν διάφορα μοντέλα νημάτων, τα νήματα χρήση και τα νήματα πυρήμνα. Στα νήματα χρήση, η διαχείριση των νημάτων γίνεται από τη βιβλιοθήκη των νημάτων χρήστη και για παράδειγμα, κάποια αρχικές εκδόσεις των POSIX pthreads ήταν νήματα χρήστη, Win32 threads και Solaris threads. Ο πυρήνας δεν ενδιαφέρεται για το πλήθος των νημάτων. Ενώ υπάρχουν και τα νήματα πυρήνα που υποστηρίζονται από τον πυρήνα, Linux, Windows, XP και Solaris. Ας δούμε λοιπόν την διαφορά της υλοποίησης. Έχουμε λοιπόν το user space και το kernel space. Ένα νήμα λοιπόν στην πρώτη κατάσταση είναι στο χώρο χρήστη. Δηλαδή το νήμα εδώ πέρα υπάρχει μια διεργασία με νήματα και μια άλλη διεργασία με νήματα. Ο πυρήνας γνωρίζει μόνο για τις δύο διεργασίες. Δεν γνωρίζει ότι υπάρχουν ξεχωριστά νήματα σε κάθε διεργασία. Έτσι λοιπόν, αυτό έχει το θετικό στοιχείο ότι είναι πιο απλή η συγγραφή κομμάτιων κώδικα με τέτοιο τρόπο, αλλά το κακό είναι ότι αν ένα αυτό γιατί η διεργασία, η πρώτη είναι όταν ο kernel γνωρίζει για τα νήματα. Δηλαδή, εκτός από το process table, ξέρει και το thread table και μπορεί και σε επίπεδο νήματος. Άρα, λοιπόν, επιλέγει νήματα για χρονοδρομό. Το συγκεκριμένο. Σύνδετο γιατί από το λειτουργικό σύστημα γνωρίζει για τα νήματα. Τα νήματα pop-up είναι αυτά που δημιουργούνται μόλις έρχεται μία αίτηση και δημιουργείται ένα νήμα για να εξυπηρετήσει αυτή την αίτηση. Έτσι λοιπόν, ενώ είχαμε ένα thread, έρχεται μια αίτηση και αμέσως δημιουργεί και ένα ακόμα thread. Άρα, αν θέλουμε να συγκρίνουμε τα νήματα χρήση και τα νήματα πυρήνα, μπορούμε να πούμε ότι τα νήματα πυρήνα είναι γνωστά στο λειτουργικό σύστημα, μπορεί και τα χρονοδρομολογεί ξεχωριστά. Η εναλλαγή μεταξύ νημάτων πυρήνα στην ίδια διεργασία δεν είναι δαπανηρή και οι τιμές των καταχωρητών του program counter και το stack pointers μεταβάλλονται σε κάθε νήμα. Οι πληροφορίες που αφορούν τη διαχείριση μνήμης δεν αλλάζουν και ο πυρήνας χρησιμοποιεί αλγορίθμους δρομολόγησης διεργασιών για τη διαχείριση των νημάτων. Τα νήματα χρήστη σημαίνει ότι το λειτουργικό σύστημα δεν γνωρίζει για την ύπαρξη αυτών των νημάτων και χρονοδρομολογεί διεργασίες και όχι νήματα. Ο προγραμματιστής χρησιμοποιεί τη βιβλιοθήκη των νημάτων για να τα διαχειριστεί. Δηλαδή, το πλεονέκτημα του χρήστη σε οποιαδήποτε λειτουργικό σύστημα, ακόμα και να μην υποστηρίζονται από τον πυρήνα,
Γιατί είμαστε σε user space. Είναι θέμα προγραμματισμού να έχουμε νήματα χρήστη. Βέβαια, έχουν το κακό με τη χρονοδρομολόγηση ότι αν μπλοκαριστεί ένα νήμα, τότε μπλοκάρονται όλα τα νήματα. Τα νήματα πυρήνα απαιτούν υποστήριξη από το λειτουργικό σύστημα, άρα αφορούν συγκεκριμένα λειτουργικά συστήματα και δημιουργούνται με κατάλληλες διεπαφές, όπως για παράδειγμα τα POSIX νήματα, που σημαίνει ότι ο πυρήνας πρέπει να υποστηρίζει POSIX νήματα. Μία άλλη έννοια είναι οι ομάδες νημάτων, όπου δημιουργείται ένας αριθμός νημάτων σε μια πισίνα pool που αναμένουν να εκτελεστούν. Δηλαδή, στην αρχή δημιουργούνται όλα τα νήματα και περιμένουν την ανάθεση εργασίας. Τα πλεονεκτήματα είναι ότι είναι ελαφρώς γρηγορότερη εξυπηρέτηση αίτησης και επιτρέπει ο αριθμός των νημάτων να δεσμεύεται με το μέγεθος της πισίνας. Επίσης, πρέπει να σημειωθεί ότι αν και τα νήματα είναι lightweight οντότητες, δηλαδή ελαφριές οντότητες, εντούτοις, η δημιουργία και ο τερματισμός νημάτων είναι κάτι που κοστίζει. Έστω κάποιους κύκλους κοστίζει. Γι' αυτό λοιπόν, στα πλαίσια του high performance computing, προκειμένου να έχουμε τις καλύτερες δυνατόν επιδόσεις, δημιουργούμε τα νήματα στην αρχή πάντα και τα καταστρέφουμε στο τέλος. Δηλαδή, δεν δημιουργούμε και καταστρέφουμε νήματα κατά την εκτέλεση μιας διεργασίας, γιατί αυτό είναι κάτι που πληρώνεται ακριβά. Επίσης, όπως είπαμε, τα νήματα έχουν πρόσβαση στην κοινόχρηστη περιοχή μνήμης, που είναι οι μεταβλητές. Έτσι λοιπόν, ένα νήμα μπορεί να γράψει μια καθολική μεταβλητή και ένα άλλο νήμα να γράψει και στο τέλος να χάσουμε την τιμή που είχε γράψει αρχικά το πρώτο νήμα. Για παράδειγμα, το thread 1 γράφει στην μεταβλητή ERNO, το thread 2 γράφει και αυτό στην μεταβλητή ERNO και στο τέλος χάσαμε την τιμή που είχε γράψει το πρώτο νήμα. Γιατί έχουμε μόνο την τιμή που στο τέλος γράφτηκε και είναι η τιμή του thread 2. Άρα έχουμε πρόβλημα χαμένων συναλλαγών. Τα νήματα βέβαια μπορούν να έχουν και ιδιωτικές μεταβλητές. Κάτι που γίνεται όταν έχουμε τέτοια προβλήματα. Προβλήματα λοιπόν πρόσβαση σε κοινές μεταβλητές. Επίσης, όταν έχουμε ένα πρόβλημα όταν δύο διεργασίες προσπαθούν να γράψουν στην ίδια περιοχή. Για παράδειγμα, εδώ πέρα υπάρχει ένας κατάλογος με αρχεία προς εκτέλεση. Βλέπουμε ότι η επόμενη κοινή θέση είναι η θέση 7. Αν η διεργασία Α διαβάζει την τιμή 7 και πάει να γράψει την τιμή 7 και διακόπτεται εκείνη τη στιγμή, η διεργασία Β πάει να γράψει αυτή στην περιοχή 7 και διακόπτεται και εκείνη τη στιγμή η διεργασία Α γράφει την τιμή 7 το αρχείο και το όνομα και η διεργασία Β γράφει και αυτή πάνω στην 7, γιατί αυτή τη τιμή είχε από πριν. Άρα λοιπόν και εδώ είναι ένα πρόβλημα. Αυτό είναι ένα πρόβλημα που θα το δούμε σε επόμενη διάλεξη, όπου θα μιλήσουμε για τον αμοιβαίο αποκλεισμό και για την διαδιεργασιακή επικοινωνία. Υπάρχουν διάφορα νήματα, για παράδειγμα είναι τα νήματα κατά POSIX, όπου έχουν μια καθορισμένη διεπαφή και η υλοποίησή τους γίνεται χρησιμοποιώντας User Kernel Level Threads. Και να σημειώσουμε, ας πούμε, ότι το FreeBSD, το λειτουργικό σύστημα, όταν δημιουργούμε τον kernel, δηλαδή τον πυρήνα αυτού του λειτουργικού συστήματος, μας δίνεται η δυνατότητα να προσθέσουμε την υποστήριξη σημάτων νημάτων κατά POSIX ή όχι. Δηλαδή υπάρχει επιλογή να υποστηρίζονται τα POSIX ή όχι. Αν επιλέξουμε να υποστηρίζουν τα POSIX νήματα, τότε τα προγράμματά μας που δημιουργούν νήματα γνωστοποιούν στον πυρήνα τα νήματα και ο πυρήνας γνωρίζει και χρονοδρομολογεί ξεχωριστά τα νήματα. Αν θέλουμε να μειώσουμε το μέγεθος του πυρήνα και τις δυνατότητες που παρέχει, μπορούμε να απομακρύνουμε αυτό το option, να μην μπει ο έξτρα κώδικας για το χειρισμό νημάτων POSIX, οπότε δημιουργούνται πάλι τα νήματα POSIX με τις κλίσεις συστήματος pthread create κτλ. Αλλά υπάρχει το πρόβλημα ότι ο πυρήνας δεν γνωρίζει αυτά τα POSIX. Δηλαδή οι εφαρμογές μας συνεχίζουν να λειτουργούν που είναι POSIX, αλλά ο πυρήνας δεν τα γνωρίζει αυτά τα POSIX. Γι' αυτό λοιπόν τα POSIX threads μπορούν να υλοποιούνται τόσο σίγουρα σε επίπεδο user, και αν ο πυρήνας έχει τη δυνατότητα να ενεργοποιηθεί με υποστήριξη POSIX, τότε γίνονται και kernel threads.
Υπάρχουν ασφαλώς και τα Java Threads που υποστηρίζονται από το JVM και η υλοποίηση εξαρτάται από όσους θα αναπτύσσουν. Όπως είχαμε δει στην αρχιτεκτονική, υπάρχει τεχνολογία αρχιτεκτονική προϊσών, υπάρχει τεχνολογία hyper-threading, η οποία έχει ως εξής, μοιάζει με την πολυνημάτωση και μετατρέπει έναν επεξεργαστή σε δύο εικονικούς επεξεργαστές. Και αυτό γίνεται γιατί διπλασιάζεται το πρώτο κομμάτι που είναι το κομμάτι της αποκωδικοποίησης fetch και decode, λοιπόν, της εντολής. Έτσι λοιπόν, αυτό επιτρέπει να εκτελούνται ανεξάρτητες ροές εκτέλεσης πάνω στον επεξεργαστή, δηλαδή πολλαπλά νήματα. Ένας επεξεργαστής που θα εκτελούσε ένα νήμα μπορεί να φάνεται ως δύο επεξεργαστές και να εκτελούνται δύο νήματα. Τα νήματα έχουν πολλά πλεονεκτήματα ως προς τις διεργασίες. Καταρχήν, ως προς το κόστος δημιουργίας. Η δημιουργία μιας νέας διεργασίας είναι περισσότερο δαπανηρή από τη δημιουργία ενός νήματος. Βέβαια και το νήμα έχει κάποιο κόστος, γι' αυτό όπως είπα πριν, το καλύτερο είναι να δημιουργούνται στην αρχή όλα τα νήματα και να επαναχρησιμοποιούνται κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του προγράμματος. Μια διεργασία απαιτεί χρόνο για να δημιουργηθεί και μπορεί να προκαλέσει επαναδρομολόγηση, οπότε μπορεί να προκύψει αναλλαγή πλαισίου, αντικατάσταση διεργασίας και ούτω καθεξής. Η επικοινωνία και ο συγχρονισμός κοστίζουν γιατί γίνεται μέσω κλίσης πυρήνα, ενώ τα νήματα έχουν κοινές μεταβλητές και μπορεί άμεσα το ένα νήμα να επικοινωνεί με κάποιο άλλο. Το περισσότερο έργο για τη δημιουργία του νήματος γίνεται στον χώρο διευθύνσεων του χρήση παρά στον πυρήνα του λειτουργικού συστήματος και τα νήματα μπορεί να συγχρονιστούν με την παρακολούθηση μιας μεταβλητής, κάτι που δεν είναι εφικτό με τις διεργασίες. Άρα λοιπόν, συγκρίνοντας τα νήματα και τις διεργασίες ως προς το ποια είναι τα κοινά και διαφορετικά στοιχεία, ένα νήμα δεν διαθέτει data segment ή heap, δεν μπορεί να υπάρξει μόνο του, πρέπει να υπάρξει στα πλαίσια μιας διεργασίας. Υπάρχουν περισσότερα από ένα νήματα σε κάθε διεργασία, ένα βέβαια είναι το κεντρικό νήμα. Η δημιουργία και η εναλλαγή πλαισίου δεν είναι δεπανερή ανάμεσα σε νήματα και αν ένα νήμα εκλείψει, στίβα του επιστρέφεται στους πόρους του στήματος. Για τις διεργασίες, ότι μια διεργασία είναι πλήρης οντότητα, έχει και code και data και heap και όλα τα άλλα τμήματα. Υπάρχει ένα τουλάχιστον νήμα σε κάθε διεργασία. Τα νήματα σε μια διεργασία διαμερίζονται όλα αυτά τα στοιχεία που είπαμε προηγουμένως. Η δημιουργία τους, καθώς και οι εναλλαγές των πλαισίων για διεργασίες, το context switching όπως λέγεται, είναι αρκετά ακριβό. Και αν μια διεργασία εκλείψει, οι πόροι της επιστρέφονται στους συστήματα, χαρακτηρίζονται ως προς τη σχέση που έχουν τα νήματα με τις ανεξάρτητες οντότητες χρονοδρομολόγησης. Υπάρχουν λειτουργικά στήματα που είναι ένα προς ένα, δηλαδή κάθε νήμα στο user space αντιστοιχεί σε ένα νήμα σε μία οντότητα χρονοδρομολόγηση στο πυρήνα. Υπάρχει τον ίδια ένα που είναι νήματα χρήστη, δηλαδή πολλαπλά νήματα που ανοίγουν σε μία διεργασία αντιστοιχούν σε μία οντότητα χρονοδρομολόγησης που είναι η συγκεκριμένη διεργασία. Νήματα σε μία οντότητα. Και υπάρχει και τον ίδια μη που είναι μία υβριδική υλοποίηση, συνδυασμός των παραπάνω, δηλαδή υπάρχουν και νήματα πυρήνα, που τα νήματα πυρήνα έχουν πολλαπλά νήματα user space. Σε πιο προχωρημένα θέματα μπορούμε να δούμε ότι εκτός από νήματα υπάρχουν και ίνες που είναι ακόμα πιο ελαφριά οντότητα από τα νήματα. Η κάθε ίνα παραχωρεί τον επεξεργαστή σε κάθε άλλη, δεν γίνεται χρονοδρομολόγηση άλλης ίνας, αν δεν γίνει οικειοθελής παράδοση από την αρχική ίνα. Υπάρχουν τα πράσινα νήματα, green threads, νήματα που δρομολογούνται όχι από το λειτουργικό σύστημα, αλλά από μια virtual machine όπως Python ή Java και είναι σε κατάσταση user level. Υπάρχουν πιο προχωρημένα θέματα όπως παραδείγματα υβραδικής υλοποίησης, πότε χρονοδρομολόγησης, OS2, Microsoft Windows 7. Παραδείγματα υλοποίησης ίνας είναι ότι μπορούν να υλοποιηθούν χωρίς την υποστήριξη του λειτουργικού συστήματος. Win32 παρέχουν συναρτήσεις API, application programming. Η RAB υποστηρίζει ίνες. Σε επίπεδο χρήστης έχουμε τα GNU Portable Threads, τα Netscape, τα Real Basic κ.ο.κ. Και σε επίπεδο πυρήνα έχουμε POSIX, της Apple, Windows 5 και Lightweight Kernel Threads σε διάφορα BSD. Σε αυτό το σημείο ολοκληρώνεται η ενότητα αυτή.